Τώρα, Μαρία, τι νεότερο έχουμε? Υπήρξε μια επικοινωνία του κυρίου Ερντογάν με τον κύριο Πούτιν, έτσι δεν είναι? Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω εγώ με μια άλλη πραγματικότητα εδώ στην Κωνσταντινούπολη, γιατί σήμερα, όπως είπε και ο κύριος Λαζαρίδης, ξεκινάει το Μπαϊράμι, είναι το Πάσχα των μουσουλμάνων θα λέγαμε, οπότε σήμερα οι Τούρκοι θέλησαν να γιορτάσουν, να ξεκινήσουν αυτή τη γιορτή μέσα στην Αγία Σοφιά, 87 χρόνια μετά, όπως τονίζουν και ξανατονίζουν συνεχώς, στις 6 και 22 σήμερα το πρωί, που ήταν η πρώτη προσευχή των μουσουλμάνων για αυτήν την ιερή μέρα, ναι, γιατί πρόκειται για μια ιερή μέρα. Και εκεί βέβαια βρέθηκε και ο πρόεδρος της Τουρκικής Βουλής, όπως και ο επικεφαλής των θρησκευτικών υποθέσεων, οι οποίοι φυσικά προσευχήθηκαν για αυτήν την ημέρα. Παράλληλα υπήρχε και έτσι μια σύνδεση με το τζαμί Αλαξά, αυτό το τζαμί στο οποίο έχει γίνει τελευταία το θέατρο των συγκρούσεων μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Υπήρχε σύνδεση με τη Μέκα και με Δίνα. Βέβαια, απλά το αναφέρω γιατί είναι μια είδηση που δεν χρειάζεται περαιτέρω σχολιασμού. Η εικόνα μιλάει από μόνη της μέσα στην Αγία Σοφιά σήμερα τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα, η άλλη πραγματικότητα που μας την περιέγραψε ο κύριος Λαζαρίδης έχει να κάνει με το Ισραήλ, με την Παλαιστίνη, το τι γίνεται εκεί, και υπάρχει βέβαια και από εκεί πέρα η τουρκική διάσταση σε αυτή την πραγματικότητα. Ο κύριος Ερντογάν εδώ και μέρες προσπαθεί να βρει να δημιουργήσει έναν συνασπισμό με άλλες μουσουλμανικές χώρες, προκειμένου να καταδικαστεί το Ισραήλ για αυτές τις επιθέσεις που γίνονται και στην Ιερουσαλήμ και στη Γάζα. Ο κύριος Ερντογάν όμως θα λέγαμε ότι βρίσκει κάποιον τοίχο τελικά, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να πείσει τους συνομιλητές του, γιατί πρώτα απ' όλα φαίνεται ότι λαμβάνει κάποιον, θέλει να αναλάβει κάποιον ηγετικό ρόλο να παίξει σε αυτήν την ιστορία, και άλλες χώρες ας πούμε δεν τον παίζουν, όπως είναι η Σαουδική Αραβία που είναι η ηγέτιδα ουσιαστικά του αραβικού κόσμου, όπως είναι η Αίγυπτος, θέλει να αναλάβει αυτό το ρόλο. Αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκει τον τοίχο, γιατί πολλές αραβικές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Σαουδική Αραβία, βρίσκονται σε μία συνεργασία με το Ισραήλ. Γιατί κοινός εχθρός αυτή τη στιγμή είναι το Ιράν, να το πω πολύ απλά, πώς σκέφτεται ο αραβικός κόσμος, και συνεργάζονται με το Ισραήλ σε αυτή την περίπτωση. Επομένως δεν θέλουν να στραφούν εναντίον του. Παρ' όλα αυτά ο Τούρκος Πρόεδρος συνεχίζει την προσπάθεια, συνεχίζει τις πρωτοβουλίες. Χθες το απόγευμα είχε μία τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο Πρόεδρο, τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Έγινε μία πρόταση εκεί, γιατί η Τουρκία θέλει να περάσει και σε πράξεις. Καλές είναι οι καταδίκες, όπως λέει και ο Ερντογάν και ο Τσαβούσογλου εδώ, κατά του Ισραήλ, αλλά πρέπει να περάσουμε η ΟΥΜΑ, όπως είναι η παγκόσμια κοινότητα του Ισλάμ. Ζητάει από εμάς να περάσουμε και σε πράξεις και προτείνει ουσιαστικά στον Ρώσο Πρόεδρο να αποσταλεί εκεί μία διεθνής δύναμη. Μέσα σε αυτή τη διεθνή δύναμη φυσικά να υπάρχουν και Τούρκοι στρατιώτες. Κάτι αντίστοιχο όπως είχε προτείνει και στο Ναγκόρνο Καραμπάχ πριν από μήνες, όταν είχαμε εκεί την άλλη μεγάλη σύγκρουση στην κεντρική, στον Κάφκασο. Τώρα δεν ξέρουμε κατά πόσο θα ανταποκριθεί η Ρωσία σε αυτό. Πάντως ο κύριος Ερντογάν χθες το βράδυ έκανε καινούργιες δηλώσεις και μάλιστα καταφέρθηκε κατά της Ευρώπης, επειδή η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν μιλάει όπως λέει, και η αντίδραση της Αμερικής από την άλλη πλευρά είναι πολύ χλιαρή, και αυτό που είπε έτσι χαρακτηριστικά είναι ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι μια ανοιχτή φυλακή για τους μουσουλμάνους, λέγοντας ότι τα 6 εκατομμύρια Τούρκων που ζουν στην Ευρώπη, καθώς και τα 35 εκατομμύρια μουσουλμάνων που ζουν στην Ευρώπη, δεν απολαμβάνουν τις ελευθερίες τους, και τα έβαλε πάλι με τη Γαλλία ότι πρωτοστατεί σε αυτόν τον αντιισλαμικό πόλεμο που γίνεται, όπως αντίστοιχα γινόταν πόλεμος κατά των Εβραίων, είπε πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.